Φίλοι και φίλες, αμέσως μετά το νικηφόρο παιχνίδι Γιώργο Μπουτόπουλε της ομάδας σου σε μια σημαντική νίκη σε κρίσιμη καπίδα του πρωταθλήματος, θα συμφωνείς νομίζω. Θέλω να μου πεις πώς είναι το παιχνίδι από μέσα. Συγχαρητήρια κιόλας για την. Νομίζω πήρατε μια δίκαιη νίκη. Πες μας τη γνώμη σου, παρακαλώ. Ήμασταν σήμερα αφοσιωμένοι και πεπισμένοι ότι πρέπει να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι φάνηκε ότι τα δώσαμε όλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τους θέλαμε πολύ αυτούς τους 3 βαθμούς γιατί θα μας δώσουν για τη συνέχεια τη δύναμη αυτή που θέλουμε ώστε να συνεχίσουμε και να φέρουμε τα θετικά αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα. Ναι, Γιώργο, στα μέχρι στιγμής παιχνίδια σας, ειδικά στα εντός έδρας, διαπιστώσαμε μια δυστοκία επιθετική, η οποία στο πρώτο ημίχρονο την επιβεβαιώσατε, αλλά στο δεύτερο βρήκατε τον τρόπο, πήγανε καλά τα πράγματα και οι 3 γραμμές ομάδα σας λειτουργούσαν καλά, νομίζω οι αλλαγές βοήθησαν. Πες μου για το μέλλον σε αυτό το μαραθώνιο, σε αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνετε. Τι βλέπεις για το μέλλον της Σαντορίνης? Πρώτα απ' όλα κοιτάγαμε να πάρουμε αυτό το μάτς γιατί αυτό ήταν το σημαντικό για μας. Βαθμολογικά πρώτα απ' όλα. Ξέρουμε τι ομάδα έχουμε και ξέρουμε πόσο καλοί παίχτες είμαστε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο. Πλέον για τη συνέχεια κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά γιατί αν κοιτάμε πιο μακριά πιστεύω ότι θα χάσουμε τα παιχνίδια που είναι σημαντικά για μας. Οπότε κάθε μάτς είναι σημαντικό και από εδώ και πέρα θα κοιτάμε κάθε Κυριακή ή Τετάρτη όποτε είναι, ότι το μάτς είναι τελικός ώστε να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Και κάτι τελευταίο, Γιώργο, να σε ρωτήσω, επειδή ήταν πράγματι κομβικό το σημερινό παιχνίδι, νομίζεις εσείς που ζεις την ομάδα από μέσα θα παίξει ρόλο και στην αυτοπεποίθηση που θα προσεγγίσετε τα επόμενα παιχνίδια το σημερινό νικηφόρο αποτέλεσμα? Εννοείται αυτό, γιατί καταρχάς έχουμε απίστευτο κλίμα. Πιστεύω ότι αυτή η οικογένεια που έχω συναντήσει αυτή τη στιγμή με όλους, μιλάω από προπονητές, τεχνικό επιτελείο, όλους, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές μεταξύ μας, είμαστε μια γροθιά. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί από τη στιγμή που είσαι και η οικογένεια, όταν έχεις και θετικά αποτελέσματα, όλο αυτό γίνεται ένα και είναι δύσκολο μετά να χαθεί αυτό. Εμείς σας το ευχόμαστε ολόψυχα πραγματικά σαν Κυκλαδίτες. Να ξέρετε ότι όλες οι Κυκλάδες κοιτάνε πάνω σας, όλες οι Κυκλάδες περιμένουν από εσάς και νομίζω ότι θα τα πάτε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα, Γαλλία, να σας. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ. Πάσχα.